είναι οι μαχητές υπερασπιστές των νησιών του Αιγαίου. Εκπαιδεύονται σκληρά και είναι πανέτοιμοι για τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Είναι οι επίλεκτοι των επιλέκτων των ειδικών δυνάμεων. Αποστολή τους να πετύχουν κέρια και αποτελεσματικά πλήγματα στον εχθρό. Η εκπαίδευσή τους συχνά ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Ο λόγος για τον οποίο έρχονται εδώ είναι γιατί θέλουν να αισθάνονται υπερήφανοι, θέλουν να αισθάνονται λεβέντες, ενεργούν πάντα με το φιλότιμο, κάτι που χαρακτηρίζει τους Έλληνες, και θέλουν να κάνουν και τους γονείς τους, πολλοί από τους οποίους ήταν και αυτοί μέλη των ειδικών δυνάμεων, θέλουν να τους κάνουν περήφανους. Ο νέος πεζοναύτης, με το που περνάει την πύλη των πεζοναυτών, αντιλαμβάνεται αμέσως, και προσπαθούμε αυτό να του περάσουμε την πρώτη στιγμή, ότι γίνεται μέλος μιας μεγάλης ιστορικής οικογένειας. Αυτό το οποίο του λέμε είναι να συνεχίσει να ζει με τις αξίες που του έχει δώσει η οικογένειά του, και εμείς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε αυτές τις αξίες και σε συνάρτηση με τις στρατιωτικές αιρετές, τη φιλοπατρία, την ανδρεία, την καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα, και κυρίως προσπαθούμε να τον κάνουμε να εστερνιστεί την ενσυνείδητη πειθαρχία. Η αμφίβια εκπαίδευση περιλαμβάνει ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων από τη θάλασσα στην ξηρά, με ειδικά πλωτά μέσα σε σχηματισμούς μάχης. Στόχος, η απόβαση και κατάληψη εδαφών και η δημιουργία ασφαλούς ζώνης για άλλα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Μαζί στο πεδίο της μάχης, μαζί και στη ζωή. Παντρεμένοι με παιδιά, ο Δημήτρης και η Βάγια επιχειρούν καταρρυχήσεις που κόβουν την ανάσα. Τη δυσκολότερη αναλαμβάνει η σύζυγος. Καταρρύχηση με ανάποδο ραπέλ από το υψηλότερο σημείο του πύργου. Έκανα καταρρύχηση ανάποδη. Είναι όντως αρκετά δύσκολη, αλλά μέσα από την καθημερινή εκπαίδευση μπορούμε και τα καταφέρνουμε. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχουμε κάνει μαζί με την σύζυγό μου είναι άλμα από Σινούκ, στη ζώνη ρήψεως της Νίκαιας, που πρώτος μπήκα εγώ και από πίσω έγινε σύζυγός μου, φύγαμε από τα 1200 πόδια μαζί. Βοηθάει να γνωρίζουν και τα παιδιά τι κάνουμε, και νιώθουν περήφανα και αυτά, και για τον μπαμπά και για τη μαμά. Θέλω να γίνουν και αυτές πεζοναύτες, βλέποντας τη μητέρα και τον πατέρα. Όσο σκληρή και αν είναι η δουλειά μου, τα παιδιά μου είναι η πιο μεγάλη μου δύναμη. Δηλαδή, όταν βρίσκω κάποια δυσκολία, τη σκέφτομαι και απλά προχωράω. Συλλογή διασπάσεως ναρκοπεδίου, το ονομαζόμενο άρωτρο, είναι ένα από τα εργαλεία που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή για την ταχεία διάνοιξη διαδρόμου. Την καρδιά της ταξιαρχίας αποτελούν τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αόρατη δύναμη, οι ελεύθεροι σκοπευτές. Καμουφλαρισμένοι, μπορούν με χειρουργική ακρίβεια να πλήξουν τον εχθρό σε απόσταση χιλιόμετρων.